Εδώ και μέρες υπάρχει νέα διοίκηση στο σωματείο. Από χθες υπάρχει και νέος προπονητής. Γενικότερα υπάρχει νέα φιλοσοφία πλέον στην Ομόνοια. Νέο όραμα, να το θέσω καλύτερα. Καταρχάς, επιστρέφεται μετά από χρόνια στα διοικητικά της Ομόνοιας. Με ποιο στόχο και ποιο είναι το όραμα σας από εδώ και πέρα? Μάλιστα, πρέπει να πω ότι οι τέσσερις προέδροι που έχουμε επιστρέψει στα διοικητικά της Ομόνοιας δεν προτιθέμεθαν να δημιουργήσουμε ή να κάνουμε νέα καριέρα στα διοικητικά του σωματείου. Οι συνθήκες όμως που είχαν δημιουργηθεί με το ιδιαίτερα ψηλό χρέος που έχουμε σαν σωματείο μας οδήγησε στην κοινή απόφαση ότι η παρουσία μας σε αυτή την δεδομένη χρονική στιγμή θα βοηθούσε το σωματείο να απαυλύνει τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που το ταλανίζουν τα τελευταία χρόνια, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε σταδιακά αυτό το μεγάλο, το τεράστιο θα έλεγα χρέος να μειωθεί, ώστε να μπορέσει η Ομόνοια να βάλει τις βάσεις για ένα νέο ξεκίνημα, για μια νέα αγωνιστική αναβάθμιση που θα την ξαναφέρει στα επίπεδα εκείνα που όλοι γνωρίζουμε, στα πρωταγωνιστικά επίπεδα, με ένα σημαντικό ρόλο στα αθλητικά πράγματα του τόπου. Mm. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος στόχος που έχει τεθεί είναι να ασχοληθούμε με τα οικονομικά του σωματείου, να προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τις άμεσες ανάγκες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα κριτήρια της ΚΟΠ και της UEFA Μαρτίου-Ιουνίου, για να μπορέσουμε στη νέα χρονιά πιο νυφάλια, χωρίς να υποτιμώ το βαθμό δυσκολίας που θα έχουμε, να μπορέσουμε πιο νυφάλια λοιπόν να προγραμματίσουμε τη νέα χρονιά για να γίνουμε πιο ανταγωνιστοί και πιο ανταγωνιστικοί και πιο αποτελεσματικοί σαν ποδοσφαιρική ομάδα. Προλάβατε το επόμενο μου ερώτημα. Είχε σχέση με τα κριτήρια. Είναι γεγονός ότι η νέα διοίκηση αναλαμβάνει σε πολύ δύσκολες εποχές οικονομικές. Δεν είναι μόνο το χρέος της Ομόνοιας, είναι γενικότερα η περιουδαίωση ατμόσφαιρα που επικρατεί αυτή τη στιγμή σε όλο το νησί. Υπάρχουν αρκετά χρέη και θεωρώ όμως το πιο σημαντικό είναι να περάσει η Ομόνοια τα κριτήρια Μαρτίου. Ήδη εξαγγέλθηκε τα εισιτήρια διαρκείας εν ώψη της νέας περίοδου, μέσα από τα οποία αναμένεται να πάρετε ένα σημαντικό ποσό. Υπάρχουν και οι συγκεντρώσεις που υπάρχουν με τον κόσμο. Μέχρι πού βρίσκεστε μέχρι στιγμής, αν μπορείτε να μας δώσετε έτσι μια εικόνα? Ναι, πρέπει να πω ότι σταθμίζοντας τους διάφορους παράγοντες που θα μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε και να ικανοποιήσουμε τα κριτήρια Μαρτίου, καταλήξαμε ότι πολύ σημαντικό για το σωματείο μας είναι να προπουλήσει ένα μεγάλο αριθμό εισιτηρίων διαρκείας της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός μεν εξασφαλίζουμε ένα σημαντικό ποσό, χωρίς να επιβαρύνουμε τον κόσμο της Ομόνοιας που πάντοτε είναι στο πλευρό του σωματείου, γιατί με το ποσό που θα διαθέσει ουσιαστικά θα έχει τα εισιτήρια του για τους αγώνες του σωματείου μας για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Έτσι λοιπόν στοχεύουμε σε ένα αριθμό τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο προπόλησης 4.000 εισιτήριων διαρκείας, γεγονός που θα μας επιτρέψει να μαζέψουμε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό. Ταυτόχρονα ξεκινούμε μια εκστρατεία με μια οικονομική επιτροπή που έχει δημιουργηθεί με σκοπό να προσυμπήσουμε οικονομικούς παράγοντες ή και φίλους του σωματείου που έχουν την οικονομική δυνατότητα, ώστε και εκεί να μαζευτεί ένα άλλο σημαντικό ποσό της τάξης του μισού εκατομμυρίου. Με αυτές τις δύο κινήσεις είμαστε σίγουροι ότι οπωσδήποτε τα κριτήρια του Μαρτίου θα ικανοποιηθούν. Τώρα βέβαια μαζί με άλλα σωματεία προβαίνουμε σε ενέργειες ώστε οι υποχρεώσεις προς το κράτος που υπάρχουν να διευθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα σωματεία να μπορέσουμε
να αντεπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας αυτής της περίοδου και με έναν προγραμματισμό σταδιακά να μπορέσουμε και αυτές μας τις υποχρεώσεις προς το κράτος να τις ικανοποιήσουμε. Θεωρείτε ότι είναι εφικτός ο στόχος? Ναι, ναι. Θεωρείτε ότι είναι εφικτός ο στόχος να περάσει η Ομόνοια τα κριτήρια Μαρτίου? Ναι, θεωρώ ότι είναι εφικτός ο στόχος, γιατί όπως σας έχω πει, το κύριο που επιδιώκουμε να συγκεντρώσουμε προέρχεται από εισιτήρια διαρκείας. Αν πάνε υπόψη ότι η Ομόνοια έχει ένα πραγματικά μεγάλο εκτόπισμα και ο κόσμος της αισθανόμενος ότι θα πρέπει να βοηθήσει ο σωματείων θα δηλώσει παρόν σε αυτές τις προσπάθειες, ναι, πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα αυτά τα κριτήρια να τα ικανοποιήσουμε. Εξάλλου πρέπει να υπενθυμίσω ότι και στην προηγούμενη χρονιά η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εκείνη που βοήθησε το σωματείο να αντεπεξέλθει και να ικανοποιήσει τα κριτήρια που είχαν τεθεί. Επομένως, ναι, πιστεύουμε στον κόσμο της Ομόνοιας. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος της Ομόνοιας συναισθάνεται και την ανάγκη να βοηθήσει το σωματείο, διότι μαζικά θα δηλώσει παρόν σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί δεν είναι προσπάθεια ούτε του ενός, ούτε του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι προσπάθεια όλων των ομονιατών, μελών, φίλων, οπαδών και όσων αγαπούν αυτό το σωματείο που ομολογουμένως έχει διαδραματίσει όλα αυτά τα χρόνια της ύπαρξής του έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό ρόλο στην ανάπτυξη του αθλητισμού στην Κύπρο. Ωραία. Από χθες, είπα και στον πρόλογο, υπάρχει γενναιός προπονητής στην ομάδα, Κώστας Καϊάφας. Μόνο από το όνομα του αντιλαμβάνεται κανείς το βάρος που έχει αυτός ο άνθρωπος στην Ομόνοια. Τι περιμένετε πέραν της αλλαγής φιλοσοφίας και ουσιαστικά να ανέβει το καλό κλίμα στην ομάδα? Ναι, αναμφίβολα με την κατάσταση που και γενικά την εικόνα που παρουσίαζε η ομάδα μας τον τελευταίο καιρό δεν μπορούσαμε να είμαστε ήσυχοι και επομένως έπρεπε να προβούμε σε μια κίνηση που θα διαφοροποιούσε τα μέχρι πρόσφατα δεδομένα. Θεωρήσαμε ότι υπό τις περιστάσεις και στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο έπρεπε να έχουμε ένα προπονητή από την Κύπρο, ένα προπονητή που να γνωρίζει το κυπριακό ποδόσφαιρο και επιπρόσθετα να έχει, αν είναι δυνατόν, και σχέση με το σωματείο μας. Σχέση με την ιστορία, με την νοοτροπία, με τις επιδιώξεις, με τους στόχους του σωματείου. Υπό τις περιστάσεις λοιπόν αυτές καταλήξαμε ότι ο Κωστάκης ο Καϊάφας, ένας τελείως φρικτής αρχηγός της προσωπικής μας ομάδας και με μια πολύ καλή πρώτη παρουσία στον χώρο των προπονητών, θα ήταν ο άνθρωπος που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια που καταβάλουμε να αλλάξει αυτή η όχι και τόσο καλή εικόνα που έχουμε και να φυσήσει ένας νέος αέρας στο ποδοσφαιρικό μας τμήμα, να ανεβεί η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών, να υπάρξει μια πιο, ας πούμε, μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει η ομάδα να ανταποκριθεί στους επόμενους 12 κρίσιμους αγώνες, διότι μιλούμε για 12 αγώνες δέρπι που έχει να δώσει η ομάδα μας μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν καλέσαμε τον Κώστα του Καϊάφα μαζί με τον βοηθό του, τον Άκη, τον Ιωακήμ, επίσης ένα παλιό ποδοσφαιριστή του σωματείου μας που επίσης έχει προσφέρει πολλά στην ομάδα μας, για να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία πιστεύουμε ότι έχει τις προϋποθέσεις να βοηθήσει την ομάδα να ξεπεράσει τα προβλήματα. Όσο αφορά στους Τάρογλα και Κάσερες, μιλήσατε μαζί τους? Ναι, έχει η εφορία ποδοσφαίρου από την πρώτη στιγμή που λήφθηκε η απόφαση για την πρόσληψη του Κώστα του Καϊάφα και του Άγη και του Ιωακήμ. Η εφορία ποδοσφαίρου έχει έρθει σε επαφή με τους δύο μέχρι πρώτη προπονητές μας, με τους οποίους συζήτησε το όλο θέμα. Και ο Φάτσο Μπούις, είναι και ο Μπούις. Μέχρι τη λήξη της περίοδου θα εξακολουθήσουν να εκτελούν κάποια άλλα καθήκοντα που τους έχουν προσφερθεί και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα συνεχίζουν ουσιαστικά στην Ομόνοια. Ναι.
Ωραία. Και έτσι να ολοκληρώσουμε αύριο πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Ερμή στις 6. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, θεωρώ ότι δεν σκέφτεστε οτιδήποτε άλλο εκτός από την νίκη απέναντι σε μια ομάδα που έχει εκπλήξει κόσμο μέχρι σήμερα. Αναμφίβολα, είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερα σημαντικό. Η ομάδα του Ερμή, όπως το έχετε πει και εσείς, είναι μια ομάδα που φέτος παρουσιάζεται ιδιαίτερα συγκροτημένη και δυνατή, σε βαθμό που έχουν εκπλαγεί πάρα πολύ. Όμως, εντάξει, δεν πάει να είναι ένας αντίπαλος, δυνατός αντίπαλος μεν, αλλά ένας αντίπαλος όπως και οι άλλοι που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στα υπόλοιπα 11 παιχνίδια. Είναι λοιπόν ένα ντέρπι, το οποίο θα επιδιώξουμε να κερδίσουμε για να μπορέσουμε να ισοβαθμίσουμε με τον Ερμή, να ανεβούμε πιο ψηλά στην βαθμολογία, στην τέταρτη θέση και να θέσουμε τις βάσεις ώστε με καλά αποτελέσματα και στα υπόλοιπα παιχνίδια να, αν όχι από τώρα αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα, να διαμορφώσουμε την πορεία της εξόδου στην Ευρώπη, κάτι που είναι απόλυτα αναγκαίο για την ομάδα μας. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πολυκάρπου. Να είστε καλά. Είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Χαιρετίζω όλο τον φίλαθλο κόσμο της Κύπρου. Να είστε καλά. Λοιπόν, yeah.